ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Πάει και τούτο. Η τύχη μας είναι κάτω μαύρη. Πάει και τέλο. Αν είχαμε έτσι τύχη, ήταν να με καφετζής. Ξέταν να είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ποιος έχασε την τύχη και να την ευρωγιώνει. Γεια σου, Λαλιτζανή. Καλώς τον κύριο Θάν. Έλα, κάτσε να σου κάνω καφέ. Όχι, θέλω καφέ. Πέρασα να ρωτήσω. Ήρθε το ταχυδρομείο. Το ταχυδρομείο ήρθε να μα γράμμανε σου ένιχες, κύριε Θάν. Να είσαι σίγουρος, κοιτάξεις καλά. Μάν και τίποτε ψήλο. Ένα ολόκληρο γράμμα. Ήρθουν να μην το αμπλέψω. Τέλος πάντων, ευχαριστώ. Γεια. Να πάει στο καλό. Άτσι, τελευταίο και τελειώνουμε. Έχουμε 3, 2, 5. Άντε, μάνα μου, έλα έτσι όπως είσαι. Άσον! Μα πέ μου, κύριε Λαμιτζανή, έχει τίποτε ο γεωπονός μας και πάει έτσι συλλογισμένος. Μια φορά πως κάτι τρέχει σίγουρο, αλλά είναι να μπούσει, έλεξε. Λάλης να είναι άρρωστος. Έχει ρέτησα τον και με προσέξει. Καρτερά γράμμα, λαλή. Και πρέπει να είναι πολλά σημαντικό. Γιατί πάει, έρχεται, σιουρκάζεται. Είναι η τρίτη φορά που με ρωτά σήμερα αν ήρθε γραμματικό του με την πόστα. Τέλος πάντων, μακάρι να μην είναι τίποτε σοβαρό. Άντε, γεια. Γεια. Εμπρός. Ναι. Όχι και χρηματιστήριο, κύριε. Εν καφενείο, δάμε. Ενταλόγεις καφενείο. Με ουτσάκι και με καφετζί. Έλα, συνήβερση. Σκέφτηκα, κορίσουλα, να μάθω κι εγώ κομπιούτερ. Ξαναρώτησα σε, εσύ πες μου ότι είναι εύκολο. Είναι εύκολο, Λάντζι μου. Φτάνει να θέλεις να μάθεις. Ξέρεις, φοβούμαι να άκουν. Αν δεν τα καταφέρω, θα πει ο Λάκης πως είμαι ξύλο να πελέτσει τον. Α, δηλαδή αποφάσισες να ζητήσεις του Λάκη να σε μάθει, αν κατάλαβα καλά. Έτσι να είσαι ο ειδικός. Σπούδασες στο Λονδίνο, είσαι πάνω από 20 διπλώματα. Έτσι σου είπε, πάνω από 20. Όχι, έτσι είπε μου το, αλλά υπολόγισα το. Για να ξέρει τόσα πράγματα. Άντζι μου, τι να σου πω. Αν θέλεις να του ζητήσεις να σε μάθει, ζήτα του. Εγώ πάντως είναι χώρα να σε μάθω. Ξέρεις το. Εκτός που κάτι απλά πράγματα. Εγώ θέλω να γίνω σαν που λέει ο λόγος. Κάμνεις το για το Λάκι, μα. Αρέσκει σου, α. Παραδέχτου το. Εντάξει, καλό. Αρέσκει. Εγώ λαλώ να το κάνεις πρώτα για σένα και μετά για οποιοδήποτε άλλο. Τούτη είναι η γνώμη μου. Ναι, έχεις δίκιο σου, λαμό, αλλά αν δεν ήταν ο Λάκης, θα αρκέσαι κοφτέ με για τα κομπιούτερ. Σταυροανάθεντο να μην είναι, αφού έμπρεπε η Ελλάδα. Αφού δαμέ το είχα, τα άλλα που δεν κερδίσουν, τα δαμέ, εκείνο που έπιε και παρακτήθηκε. Μα να πω θέτσανε κατ' όνειτσα με, να πω πω. Αφήσ' με μουχτάρι γιατί είμαι ως δαμέ, χα. Άντε ρε, σου κάνω έναν καφέ τώρα να πιούμε, ρε. Με καφέ σου κάνω με τίποτε. Αμέν το ευρώ δεν κάνω σε κανέναν καφέ σήμερα. Μα έφτες άσο εδώ τώρα, ρε. Μα να μου παρατήρατσα με, ρε. Έχασες κανένα σεν. Το χούμορ σου αλλού μουχτάρι. Ένα σεν που έχασα. 10.000 λίρες που έχασα. Άντε γε μου, τώρα είναι εγώ που κάνω εδώ που ξέρεις σου, ρε. Μουχτάρι σοβαρό μιλώ. Είχα το μαυρογέρι μου το λαχείο δαμή και τσεκάρεις κάτω και εμφανίστηκε μου πως εγκέρδισε. Όχι εμφανίστηκε μου. Είμαι σίγουρος πως εγκέρδισε. Κι ώσπου να πάω στο τηλέφωνο και να στραβώ, ευαραγγίστηκε. Πήγε κανένας σε ποιά το ζεύγει. Ένε πήγε κανένας, δεν είμαι τίποτε στραβός. Έκαμε φτερά και πέτησε έτσι. Τώρα παίζεις με τον πόνο μου. 10.000 λίρες που χάσα. 10.000 σιεροκέφαλες. Αν πάω και έχασες τις ημερομηνίες και νόμισες πως είναι πρωταπριλιά, ρε. Κανεί, ρε, μπουχταρι, κανεί, δεν θέλω αστεία. Άντε, νονίθηκε του, ρε, κέρτισε. Φύγε να σκοπήσω και εγώ μαζί σου να δούμε να το έβρουμε. Να σκόπα να σου τανίσω, ρε. Αν πάω και πήρε το αέρα, ρε. Τώρα εσύ θωρείς αέρα. Γιατί σου θωρείς το γιαρέ. Τες ευχές μου να έχεις, γε μου. Κι ό,τι ποθείς να το κάνεις. Ξέρεις ήταν που θέλω κι άλλο, ενώ είναι ξέρεις. Έφερες μου και φραντζολάκι, θα ρώσε. Έφερα σου, στέτε, έφερα σου. Ήταν το τελευταίο που είσαι ο πιτηρίδας. Ήταν το τελευταίο δηλαδή, για να φέρνει την εφτωμά. Άντε, κάτσε να σε κεράσουμε κιόλας για τον κόπο σου. Γλυκό που θέλεις, ναι. Ναι, ένα γλυκό τρώτο. Μάλλον όχι, κάμε τα δυο έτσι να πιάνε το καλύτερα. Εν πράγμα να ρεσκούν μου και με πολλά τα γλυκά, μα... Δεν τα μασώ τα ευλογημένα. Μακάρι να φτάσω και γιο στα χρόνια σου στε τέτοια, δεν τα μασώ τα γλυκά. Ο ανιψιός μου το αφήσω μου να δεις τα τρώει.
Ο ανιψιός σου ορτοφής μπορεί να έχει δόντια να μασά, αμα αυτιά να ακούει ένεση. Τούτον είναι αλήθεια, ήταν περήφανος πάντα στα αυτιά από τον καιρό που τον κοπέλει. Άτε, έλα και μου, έλα το γλυκό σου. Α, ευχαριστώ. Άτε, στην υγειά σας. Υγεία να έχεις, γε μου, υγεία να έχεις και χαρές. Παναγία μου, τρώει με το στόλο, γεια μου. Παναγία μου, μανά, έπιξες το κοπελούι. Επέρασε, και έτσι και ο νερό χαρούσε να πάει τέλεια κάτω. Να πτώστε το να πιω. Σιγά σιγά. Παναγία μου, άρα με χαρά στο μάτι σου σήμερα. Αν πάει να ξανασυντήσεις, α! Καλύτερα δαμέ Αχιλλέα, χωρίς στο γραφείο σου μπορεί να μας κόψει κανένας. Κανένα ανησυχώ, τίποτε σοβαρό. Πέ μου γιατί, ένησυχα, τους πέμπλο. Εντω, μπορεί. Κατά πάσα πιθανότητα δηλαδή, αν και δεν είναι σίγουρο. Όμως, όπως προκύπτει που τις μελέτες και τις έρευνες που έκαμα... Πέτω, και έσπασες με, πέτω. Νομίζω ανακάλυψε ένα σπάνιο, μοναδικό φκιόρο. Μα τούτον είναι. Φαίνεται, δεν κατάλαβες καλά. Ξέρεις τι πάει να πει μοναδικό ενδημικό φκιόρο? Κάτι τέτοιο μια φορά στα 1000 χρόνια να το βρίσκεις και σε ένα μέρος του κόσμου μόνο. Στάθου, γιατί έκανε και γυρίζει ο νους μου τώρα. Είναι στο χωρκό μας το πράγμα, είπες. Μάλιστα. Και έφυγαινε πούποτε αλλού. Πούπο. Σε κάθε 1000 χρόνια που... Κάθε 1000 χρόνια. Και άκουσα καλά, είναι στο χωρκό μας, είπες. Καλά, άκουσες, είναι στην περιοχή του χωρκού μας. Και πώς το λαλούν τον το φιόρο? Έντο λαλούν. Είναι τώρα σαν το λαλούν, είσαι φιόρο, μπορεί να έχει όνομα. Έσαι, Αχιλλέα, έσαι. Ποιον είναι τούτο? Το φιόρο που μοναδικό, πόνεσαι δεύτερο στον κόσμο, που το βρίσκει κάθε 1000 χρόνια, σε μια χώρα του κόσμου, μόνο σε μια. Οπότε μου, είσαι θησαυρός. Παραδέχτηκα σε. Εμείς οι δυο θα γίνουμε διάσημοι. Δεν το θέλει να πεις εμείς οι δυο. Εμείς που το ίδραμε. Έλα δάσκαλε, τσελία πορικά. Φέρνουν μου τα, μα πόσα να φάω. Μα πάλευκε, αφού προχτές μου έδωκες. Όι, όι, αν κανείς σου πρέπει να το πιάεις. Άτε, άτε, να με σε στεναχωρήσω, ευχαριστώ. Αλλά, εν κανεί που σε απασχολώ με τις ιστορίες μου. Να μου κάνει και δώρα από πάνω, είναι σωστό. Είπες τίποτε χαρόσε. Να σε καλά, λαλό. Και εσύ καλύτερα. Και να σε αξιώσει, μάκι μου, ο Θεός. Να βρεις μια καλή κοπέλα τώρα που είσαι νέος να αρμαστείς, να χαρείς παιδιά και αγκόνια. Κάθε πράγμα στον καιρό του, θκέ. Δεν βιάζομαι. Όχι, είναι σωστό. Είδα πάει να πει, εναρμάζουμε, έτσι κούκουφος εν να μείνεις. Ώρα καλή σας. Καλώς την κυρά Λενού. Καλώς την. Όσον και είχαμε τη συναφορά σου. Α, ναι. Έτσι ήταν που λαλούσετε για μένα γέρο. Το είπα του δασκάλου να βρει καμιά καλή κοπέλα να αρμαστεί κι όσο και φάνηκες εσύ προξενήτρα. Ο γέρος ό,τι θέλει λαλεί. Μα βάλεις την του γέρου, γε μου. Κι είναι στα αρκιά δε ζούμε στους τσερούς του. Α, γέρο, έφερα σου κάτι πάνω κάτω. Έπεψα το να ψεσβήσε και ψούμνησε μου κι είπα να σου φέρω και σένα κάτι της. Δεν ήθελα τίποτε χαρώσε. Όμως, ευχαριστώ σου, Λενού. Να σε καλά. Θωρώ, ψούμνησες εσύ, δάσκαλε. Επέμενε, γυράω ο γέρο, κι είπα να μην τον δυσαρεστήσω. Α, πολλά καλά έκαμε. Σ' αγαπάς ο γέρος, αμά η σακούλα σου εντρυπημένη. Τώρα να τα φκερώσω τα βούδα μέσα και να τα βάλεις δαμέ. Να με παρπατάς εις το χορκό και να σου πέφτουν. Ναι. Είναι η άλλη κουβέντα που είπαμε, δάσκαλε, να μην την εξηχάνουμε. Ή που σου να έρθεις μια ώρα να είχαμε έσω μου να γράψουμε γιον το γράμμα το ευλογημένο. Λαλό τουλάκι αλλά πού, που το ένα βάλει, που το άλλο βγάλει. Θα ταράξεις που δαμέα δεν ομολογήσεις. Λάλε ρε, παραδέχτου ότι έπιασες το λαχείο να τελειώνουμε. Αν το ξέρα πως για τούτο που με κάλεσες έρθα ακόμου δαμέα. Α, ήτου να πάει να μου χωστήσα, ενώ μισες πως ήτου να μου γλιτώσεις, θα σε βρίσκα. Μα πού να χωστώσει ο, αφού σου λαλό, δεν ξέρω τίποτε για τούτο παλιό λαχείο που μου λάλεις. Παλιό λαχείο, να, άντε ρε έλα, παραδέχτου να τελειώνουμε, πού το έβαλες. Ορκίζουμε σου να ακουφάνει ο σπόρος σου, σου λαλό ψέματα. Το βάλω και το σταυρό, ούτε εν το είδα. Πάλε, αν πα και βάλες το κατά λάθος, ρε, μες στη τσέντα που εβάστας. Αν το βάλα κατά λάθος, πάλε να θυμώ. Άτσι, πάμε γλύωρα τώρα, πιένε τώρα, φέρνουν τη τσάντα. Ιόι, 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 καλύτερα πάμε μαζί.
Και με μου πεις τώρα ότι ένα θυμάσαι που εμποβάλες τη τσέντα, γιατί αντινάσω σου την άλλη. Ηρέμησε, ηρέμησε, και ξέρω που είναι η τσέντα. Ήταν το ψούμνισμα της κιάς μου της Λενούς. Πάει να πει ότι η τσέντα τώρα είναι στη Λενούς. Ναι, ήταν δική της και εδώ κάτιστη. Έτσι, πάμε γλύωρα να τη φινεύρουν. Να πάει σε σου που θέλεις την παλιότσε. Να κάτσω δαμέ, να μου κάνει έναν καφέ ή αντζι να πιω. Καλά, ρε. Κάτσε δαμέ να σου κάνει αντζι καφέ να πιω. Μα έξερε καημένε μου πως ό,τι αν με περιπέζεις και δεν ευρω το λαχείο, τούτος ο καφές που να πιεις τώρα, ενάν ο τελευταίος. Όλος που σε κάνεις, δάσκαλε, εμπολά σοβαρός. Ό,τι πούμε, θέλω να μείνει μεταξύ μας, μέσα στους τέσσερις τείχους που λαλούμε. Συμφωνεί. Ναι, σύμφωνοι κύριε Μουχτάρη, αλλά τι είναι τόσο σοβαρό που πρέπει να μείνει μυστικό. Κάμνεις μας και φοβούμαστε την παπά. Θέλω να συντάξουμε μια επιστολή και να την γράψει σου λες στο κομπιούτερ έτσι καθαρά και περιποιημένα και να την στείλουμε στον πρόεδρο. Ποιον πρόεδρο? Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει άλλον πρόεδρο? Μα περί τίνος πρόκειται? Ευρέθη ένα φιόρον πόξο που το χορκό μας όμοιον του δεν έχει άλλο. Δεν καταλαβαίνω τίποτε πραγματικά. Ο Θάνος, ναι, ο Ιωπόνος μας, ναι, ανακάλυψε ένα φιόρο σπάνιο. Κάθε χίλια χρόνια να δει γίνεται έτσι πράγμα. Έχει πες σου το εσένα? Είπε μου το, δεν μπορούσε να το κρατήσει που μέσα του. Έθελε να το πει κάποιο. Είμαστε και συγγενείς. Είμαι και η εξουσία του χορκού. Έπρεπε να το ξέρω, ναι. Καλά, και θα το αναφέρουμε αυτό εις τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Όχι. Θέλω να του πω να έρθει εις την επίσημη εορτή δια την ονομασία του φκιόρου. Περίφημη ιδέα, είναι περίφημη ιδέα. Και πώς θα ονομαστεί το φκιόρο, μπαμπά? Μα Αχιλλέας φυσικά. Με μου λαλείς τώρα ότι είναι εσύ στη τσέντα, γιατί κάνω φωνονά. Τώρα αμέσως να την παρουσιάσεις, τώρα αμέσως. Χαρά στην παλιότσεντα, ρε Λαμπιτζάνη. Παλιότσεντα, ξυπαλιότσεντα, εγώ θέλω, την ακούεις? Ακού να σου πω, στο κάτω-κάτω είναι και δική σου. Εκτός που θέλεις και το ψούμισμα μαζί. Με μπεζείς με τον πόνο μου, Λενού. Τη τσέντα σου εζήτησα μανιχά. Μα να την κάνεις τι, αφού σου είπα ότι δεν είναι μέσα το λαχείο. Είσαι και εν το είδες. Μπορεί και να είναι έτσι, ξέρω εγώ τώρα να φωνάξω εις μάνας μου, μπορεί να την είδε. Α, μάνα, ναι φάνε τσάς, έλα δε θέλωσε. Φώναξε το κορί μου. Α, ώρα καλή σου, Λαμιτζανή. Τη τσάντα. Τη τσάντα με το ψούμνισμα. Ένας, μάνα μου, να συντυχάνετε, καταλάβοντα μου λαλείτε. Κοτσάκαρη, έφερες σαν μια τσέντα να άψες βίσαι με το ψούμνισμα, είδες την πού ποτέ? Μα τώρα φορατεύκεις με χαρούσε. Την έννοια τη τσέντα δεν έχω. Δώσ' το κορί μου και ο τρεις να πάρει να έχει. Δεν θέλω κι ο τρεις. Τη τσέντα μου σας έφερε ο άψες μη σε θέλω. Ήβρατο, ήβρατο. Αθυμήθηκα τώρα. Επήρα την κυκάτω στο θιό μου το τόφι. Γιατί δεν το λαλείς το σύνορα. Τώρα μου ήρθε. Αχιλλέα, θα χαράσουμε τις φιλίες μας. Το όνομα του φκιόρου διά το κύριος που το βρίσκει. Πάρε παράδειγμα την Αμερική. Επήρε το όνομα της από τον Αμέρικο Βεσπούκι. Εντάξει. Μα με πια το πω είσαι. Την Αμερική, ένα ο Κολόμβος που την ανακάλυψε πρώτος. Αλλά ύστερα τα εξακριβώσαν που ήδη έμεινε το όνομα Αμερική και γράφτηκε πρώτο. Μα τώρα είναι που θέλει να πεις, ότι είναι να μου γελάσεις και να δώσεις το όνομα σου στο φιόρο μου. Θα σου γελάσω, εγώ το είπα πρώτος, εγώ είπα το όνομα πρώτος Αχιλλέας. Εξάλλου, εγώ είμαι και ο πρόεδρος της κοινότητος, τιμήσανε και. Πάλε, επιμένει πάλε. Θάνος θα ονομαστεί. Εγώ το ανακάλυψα. Και δεν σηκώνω κουβέντα μας το εξηγήκαμε. Άρχισες. Ήδη εσύνταξες την επιστολή που να στείλω στον πρόεδρο για την βάφτιση του φιόρου. Αν κάνεις έτσι πράγμα, Αχιλλέα, να με ξεχάσεις που συγγενείς σου. Ιωπόνε, Αχιλλέας θα ονομαστεί. Και συγγενείς πολλούς. Α, δεν θα μείνουμε τα μετρά. Θάνος θα ονομαστεί. Πάει, τέλειωσε. Αχιλλέας θα ονομαστεί. Τελεία και πάμε. Μάντα με σου ξουλάς, Λαμπιτζανή. Έχασες τίποτες. Γέρο, πόσες φορές να σου το πω. Έχασα 10.000 λίρες. Φτύρες. Και πού ευρεθήκαν οι φτύρες, γέ μου. Εγώ κάθε Σάββατο λούνουμε. Γέρο, δώσε προσοχή. Έφερες σου δαμέ η Λενού για τσέντα με πράγματα. Έναν έτσι. Έτσι είναι, έφερε μου. Που να έχει τα πολλά καλά, έφερε μου. Α, μπράβο. Τη τσένα τζίνη, τι την έκαμες. Εν τη τσάντα που θέλεις, όξε τα πράγματα. Τι τσένα και τη μαύρη τη τσέντα. Μα και του μαύρη θα αρκούμε ήταν άλλο χρώμα. Ό,τι χρώμα θέλας ήταν και τι την έκαμες. Μια στιγμή να θυμηθώ. Α, η τούδα με η Λενού, ήμουν εγώ, ο δάσκαλος στα πορικά. Τα εις τα πορικά και τη τσέναν την ευλοημένη που την έβαλες. Α,
έβαλα τα πορικά και εδώ κάτω του δασκάλου. Αν ήταν τρυπημένο ο κόλο τη, και πέφτουν τα πορικά που κάτω. Θέλει να μου πει τώρα ότι η τσέντα ήταν σχισμένη. Ναι, ήταν σχισμένη, ξυκολωμένη, και έπιανε τη Ηλενού, και έβαλε τη μέση σαν την καλή τη τσέντα, και εδώ και τη του δασκάλου. Δηλαδή τώρα τη τσέντα κρατεί το δάσκαλο. Ναι, κρατεί το δάσκαλο, και έχει και πορικά μέσα. Πράγματα δεν πάσει καθόλου καλά. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Ο παπάς σου υπερβάλλει συνέχεια. Ο παπάς μου δεν κάνει πίσω. Είπε θα ονομάσει το φκιόρον Αχιλλέα, Αχιλλέα θα το ονομάσει. Άλλε καλά να λαλείς που τον επίσαμε να περιμένει άλλο λίγο και ύστερα να στείλει την επιστολή στον πρόεδρο. Ναι, αλλά το θέμα είναι ως πώς να μπορούμε να τον καθυστερούμε, Μάκη. Πάντως, ευτυχώς που βοήθησες πας τούτο. Για το καλό όλων. Ναι, αλλά χρειάζεται ξυπνάδα για να του πεις ότι πρέπει να περιμένει ώσπου να βάλουμε κι άλλα στοιχεία για να πιστεί ο πρόεδρος. Υπερβολές, ούτε ξυπνάδα χρειάζεται ούτε τίποτα. Απλώς μου πέρασε μια σκέψη από το μυαλό και είπα να την πολέω. Αν πιάσει τόπο, αν έπιασε. Ναι, αν πιάσει τόπο. Μα πέ μου, ενεχτένιστε και σήμερα. Αφήσου να σου χτενίσω λίγο τα μαλλιά σου. Μα πώς ήρθε τώρα. Το απλώς πέρασε η σκέψη μου το μυαλό μου και είπα τι. Αγκιάσει τόπο. Αγκιάσει τόπο, να. Ναι, αγκιάσει. Δεν ξέρω τι να μου αρέσκει. Ξέρεις το ότι αρέσκουν μου πολλά να τα κάνεις έτσι τα μαλλιά σου. Αρέσκουν μου τα μαλλιά σου. Είναι ωραία. Ναι. Τα δικά μου ή τα δικά σου. Αρέσκω σου τα μαλλιά μου. Αρέσκουν μου. Χτένεις με καλό. Μα τι ακούω, Λενού. Εγώ ήρθα τα μία υποστήριξη και εσύ λαλείς μου ότι είναι να βαφτίσεις Λενού το φτιόρο μου. Καλά το είπες Θάνο μου, γιατί ήταν μέσα στο περβόνι μου. Δεν έχει καμιά σημασία τούτο, το φτιόρο είναι εθνικός θησαυρός. Μου εθνικός θησαυρός ήταν μέσα στο δικό μου το περβόλι. Και θέμεις που ταύριο θα βάλω να το τελειάσω να μένει μπαίνει κανένας μέσα. Δεν δικαιούσε να κάνεις έτσι πράγμα. Πρέπει να έχω πρόσβαση στην ανακάλυψή μου. Μα τον όντα κάνεις τέτοιο μαλώνεται για έναν παλιό φτιόρο. Το παιδε το φωτού να αποσπάζεστε. Όχι. Όχι, άλλο και τούτο. Όχι και φωτού. Γιατί το φωτού είναι να μου συγχαρώσει τίποτε λεπρικό. Αμάνα, το περβόλι είναι δικό μου. Που σημαίνει ότι το φτιόρο ανήκει μου. Κι όπως θέλω βαφτίζω το. Κι είπα σας το και ξαναλαλώ σας το. Θα το βαφτίσω Λενού. Ναι, αμα εγώ είμαι μια λύτερη σας και δικαιούμαι να το βαφτίσω εγώ. Άντε ουσούτε. Τούτη φαϊνή ιδέα είναι τέλος σου ήρθε, μπορείς να μου πεις. Όχι φετινή χαρόσε, φωτεινή θα το βαφτίσουμε. Ίντα τσερούς εφτάσαμε. Ώστε για τούτον ο κύριος Θάνος επίνε τζέρκετουν και νευρίσκενε παμόν. Καρτερά επίσημη απάντηση από το Υπουργείο. Μεταξύ μας τούτονα, όχι να το πεις παρακάτω. Άκουσα το τυχαία, ξέρεις. Ναι, ξέρω, με το φτύν κολλημένο στην πόρτα. Έτσι σκέδιον τυχαία. Εν το ευχάριστο που σου το είπα. Εντάξει, ρε, με θυμονείς. Άντε, λάλε, να πάλω ξέρεις, λάλε να το με. Πριν να φτύν και να μου δώσει ο κύριος Μάκης τούν τα καλύφια, άκουσα ότι σπουδαίον πράγμα τούτη ανακάλυψη. Ένα νέο φτιόρο βρέθηκε μια φορά κάθε έναν εκατομμύριο χρόνια. Έτσι, α! Καλό, και να σου πω και το άλλο, είμαι πολύ χαρούμενος. Το χωράφι που βρέθηκε το φτιόρο ήταν του παππού. Πως ήταν του παππού σου ήντα. Ναι, καταλάβεις, Άντζη μου. Ναι, κατάλαβα, ψεσβησιά, δεν μου το πεις πώς να το καταλάβω. Μα ένα απλό ρε, μωρό μου. Όχι, μωρό σου. Ούλα ζουλά, πολύ θάρρος με παίρνεις. Έτσι το είπα, επειδή σε νιώθω δική μου. Ρε, ψεσβησέ, άφηκε στην κουβέντα την καλή στη μέση και πιάσε τις πελάρες. Πως εν του παππού σου το χωράφι, τι πάει να πει. Πάει να πει ότι δικαιούμαι να βγάλω το όνομα μου στο φκιόρον που ευρέθηκε. Θα το ονομάσω φκιόρον άψεσβησε. Αχ, δάσκαλε, δάσκαλε, και να ξέρεις πόσον τόπον έκοψα σήμερα για να βρω τούτη τσέντα, έβγαλαν τα πόδια μου νερόν. Τι να σου κάνω, κύριε Λαμιζάνη, αφού σου είπα την έδωσα στον άψεσβησε. Είναι ιστορία που λαλεί αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτη. Μα τόσο σημαντική τέλος πάντων είναι τούτη τσέντα. Αξίζει 10.000 λίρες, μάλιστα. 10.000 λίρες. Μια τσέντα να έλω 10.000 λίρες. Μα είσαι λαχείο μέσα. Λαχείο. Α, έτσι πες μας. Καλά, είσαι σίγουρος δηλαδή ότι το λαχείο να κέρδισε 10.000 λίρες. Δηλαδή εγώ είχα 10.000 λίρες μέσα στη τσέντα και το ήξερα. Άντε τώρα να βρεις τον άψεσβηση. Του δώσε όμως τον κόλλον της Όρνιας. Και κάθεται έναν τόπο. Πρέπει να το ψάξουμε να τον έβρουμε. Αξίζει τον κόπο. Ναι, πρέπει να βρεθεί σύντομα. Πάτσε καταστρέψει τη τσέντα. Με φαντάστηκε να κάψει τη τσέντα και να καούν και 10.000 λίρες. Με μου να λύσει έτσι πράγματα, δάσκαλε να χαρεί. Με μου να λύσει έτσι πράγματα γιατί έναν τέχω. Θα πάω να κουτουλήσω τον τοίχο. Ξέρεις τι είναι το μουσκαρί κομοσού μου, μουκτάρι. Κανέναν γρασίδι σ' αγόμε. Ορίστε. Και ακόμα θέλει να βγάλεις το φκιόρο μου με το όνομα σου. Μουσκαρί κομοσού μου,
Είναι το λατινικό όνομα του Αγριοϊάκινθ. Άντε, να μας κάνει διάλεξη για τα χόρτα τώρα ο Ιωπόνος. Όχι, για να δεις ότι είσαι ανίδιος με για τα φυτά. Μπορεί να είμαι ανίδιος για τα φυτά, αλλά Αχιλλέας θα ονομαστεί τσίνο που ευρέθηκε. Δεν ευρέθηκε, ύβρατο. Ορίστε οι καφέδες σας. Κέρος τους καφέδες και γερνό σου. Ναι, γιατί γερνό σου εγώ νομίζεις. Πολλοί το χρήμα νεμίσησαν την δόξα νουδής. Τα δικά μας του γειτόνου μας. Και μάθε ότι το φτιόρο που ανακάλυψα εγώ μοιάζει πολλά με τον Αγριοϊάκινθο. Έτσι για να ενημερώνεσαι, γιατί είσαι εντελώς άσχετος με το θέμα. Δεν είναι ανάγκη να ενημερώνουμε. Εγώ τον Αγριοϊάκινθο ξέρω τον πόξο και ανακατοτά. Εδώ φτάνει περίπου ένα μέτρο ύψου. Δεν ξεπερνά τα 20 με 30 εκατοστά. Εκείνος που ξέρω εγώ έφτασε το ύψος του, εντάξει. Και πέ μου, δεν χρωμάνεσαι. Άκου, κόρη Άγγι, αρωτά τον πρώτο πολίτη της κοινότητας. Άκου, αρωτά τον πρώτο πολίτη της κοινότητας τι έχει. Άκου πράγματα. Βέβαια ξέρω, ρε, καλόν ξέρω. Έχει χρώμα, χρώμα πράσινο. Είσαι ζέρο. Πράσινα είναι τα φύλλα του. Τα άνθη του είναι μοβ. Μα εγώ για τα φύλλα που λένε. Εις τα άνθη ακόμα να προχωρήσει. Αφού ελ του Θεού, εν τη τσάντα του Λαμιτζανή που ο Βασάς και έφαν τους τόπους να την έβρει. Εδώ και μου την ο δάσκαλος κι αλέμου. Φέρ τη Ζάνα εδώ. Του τι είναι, έτω, εν τα πράγματα του γέρου που του έδωσε. Ας πούμε να δούμε αν έχει κανένα λαχείο. Έχει καρύθια, έχει αφάσια, λαχείο έτω. Έμαθες το χαρό σε πως να είναι ο Νούνα. Κι ο μωρόν είναι να βαφτιστείτε. Αν και μωρόν είναι ένα φιόρο. Έτω λαχείο. Ήταν που κάστη τσέντα. Δόξα σοι ο Θεός να πάει η ψυχή του Λαμιτζανή στη θέση της. Άτε, βουρά επ' αυτού το. Φιαλένου, πότε να πάρεις προξένια της Αντζής. Αλλά λόγια θκέ, παπά, είναι ώρα τώρα για τα προξένια. Βουρά πάρ' το ανθρώπου. Τώρα πρέπει να τα πάρεις πόν να με χτιμίζει που ήβρα το λαχείο. Μα, άραγε σου είναι αλήθεια πως εν κέρτη σημειώ. Όχι. Καλώς όχι, πού το ξέρεις εσύ. Είναι για τούτο που είπα τώρα. Αν κερτήσει η Αντζή, ένα αρκοντίνι και θα θέλει πιο να με δει. Να το σύσω. Για όνομα του Θεού, γε μου παρέτα, πάρ' το του ανθρώπου. Ένα κερτίσε. Εν της άλλης εφτώμας το λαχείο. Μια φορά, όπως είπε και ο Ιωπόνος, φκιόρον αποδημητικό, δεν ξανακούσα. Όχι μανά αποδημητικό, ενδημητικό, ενδημητικό. Α, ναι. Μα και πάλι έτσι που λαλείς εντυματοπο. Ποτού τον που λαλείς. Είναι που σημαίνει χαρά. Ποτού τον που πες εσύ. Δημητικό να σας πω εγώ. Ενώ όπως λαλούμε μέσα στο Δήμο. Μέσα στα δημοτικά όρια. Καταλάβετε. Όχι. Ούτε εγώ. Μάνα μου. Αν δεν μου λασκάρεις σήμερα, μου λασκαρείς και ποτέ. Ήταν δαμέ, ο άψες βυσεκέβιε. Ναι, ήταν δαμέ. Κράτσε μια τσέντα, κάτι είχε μέσα. Τώρα για την παλιό τσέντα να μαχούμαστε δαμέ. Δαμέ, έχουμε σοβαρές εξελίξεις. Το Υπουργείο Λαλή έχει στοιχεία. Είναι έτσι που σου έγραψε με στο γράμμα στην καινή. Έτσι μου γράφουν, αλλά εγώ έχω τη διέστηση ότι πρόκειται για εντελώς νέο είδος. Α, και εγώ έτσι ελπίζω. Αλλά ήδη το φιόρο επήρε την ονομασία του. Μουχτάρι, αν πεις άλλο μια κουβέντα, δεν ήξερα ότι θα γίνουμε τα μέσα τα. Το φτιόρο θα έχει το όνομα Θάνος. Πάει, δεν ξέρω. Ένα λεπτό. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Μπορεί να εφάλαρα με το λαχείο που έχασα, αλλά ας θυμούμε πολλά καλά ότι το χωράβι το οποίο ευρέθηκε μέσα το φτιόρο ήταν του παππού μου πριν του αλλάξει με έναν άλλο κομμάτι που είχε. Να μου θέλω να πεις τώρα, καφετζή. Θέλω να πω ότι εγώ έχω προτεραιότητα για να βαφτίσω το φτιόρο. Και αυτή τη στιγμή ενώπιό σας το βαφτίζω Λαμιτζανή. Φτιόρο Λαμιτζανή είσαι. Ακούεις Μουχτάρι. Το πιο γενείο αστείο που άκουσα την τελευταία δεκαετία. Είναι σαν να λέμε φτιόρο Θάνος. Ναι. Όχι, τώρα επανάκαμιστε. Αν το βρετε είναι τα νέα σας φέρνω. Ελάνε ρε να δούμε τα νέα. Τα καλά να σου πω πρώτα ή τα άσχημα. Τα άσχημα πρώτα, τα άσχημα. Ορίστε, ευρέθηκε το λαχείο που έχασε, κύριε Λαμιτζανή. Γεια σου, ρε, ψε βυσέ. Μόνο που έγκαιρτιζε εν τη επόμενη κλήρωση. Επέβαξε τα καλά τώρα να δούμε. Τώρα που έρχομουν, ήβρα τον Παναή των Τριάπηθια. Εφιάν του Ιτσούρο, τσόκαμε στο χωράφι. Εφάν το φτιό. Καλά να πάτε, δε.